Ξεκινήσουμε από το Φάνη για να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά το τρομοκρατικό χτύπημα που σχεδίαζαν οι Πακιστανοί στη χώρα μας, Φάνη. Έλα, καλημέρα Φάνη. Και πάλι. Καλημέρα και πάλι από το Ψηρή, έξω από τη συναγωγή και το εστιατόριο, το εβραϊκό εστιατόριο και τη συναγωγή, όπου το χτύπημα εδώ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα γινόταν 5 με 13 Απριλίου, κατά τη διάρκεια δηλαδή του Εβραϊκού Πάσχα. Οπότε θα υπήρχαν διάφορα επιφανή μέλη εκτός των άλλων της εβραϊκής κοινότητας και θα ήταν ένα αναβαθμισμένο χτύπημα για τους δύο Πακιστανούς, οι οποίοι οδηγούνται αύριο στον ανακριτή και κατηγορούνται με αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος. Mm-hmm. Όπως έχει προκύψει και από συνομιλίες οποίες παρουσιάσε η Μίνα Καραμίτρου χθες στο κεντρικό δελτίο του Open, οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει την κατόπτευση του χώρου σύμφωνα με την αστυνομία και ετοιμάζονταν να στρατολογήσουν και άλλους για να προβούν σε αυτό το χτύπημα με κάποιον τρόπο που ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί, θα τραβούσαν βίντεο και φωτογραφίες από τα θύματα, τα οποία θα τα έστελναν στον εγκέφαλο της οργάνωσης, ο οποίος φέρεται να είναι στην Τεχεράνη. Mm-hmm. Έχουμε είναι κάποια αποσπάσματα των διαλόγων αυτών. Είναι αυτό που έλεγες, Φάνη, χθες, ότι θα πληρώνονταν με 15 με 16.000 ευρώ για το κάθε 15-16.000 θύμα. Και αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αποδείκνυαν, ναι, τον αριθμό των νεκρών, των θανάτων που έχουν προκαλέσει, για να πληρωθούν, έτσι. Και αυτό και ενδεχομένως για να χρησιμοποιηθεί σε κάποια προκήρυξη. Σωστό. Η φωτογραφία ή το βίντεο αυτό. Σωστό. Και αυτό πιθανότατα. Τώρα υπάρχουν πληροφορίες ότι στο στόχαστρο των αρχών και κατόπιν και της συνεργασίας που υπάρχει με τη Μοσάντ, mm-hmm, ουσιαστικά, αυτή είναι η κυρίαρχη υπηρεσία που βοηθάει τις ελληνικές αρχές, έχουν εντοπιστεί και άλλοι Πακιστανοί για την ώρα, είναι πάνω από 5 άτομα, mm, τα οποία είχαν επαφές με τους άλλους δύο, τον 27χρονο και τον 29χρονο, και εξετάζεται ο ρόλος τους. Mm-hmm. Πιθανόν να απαγγελθούν κατηγορίες σε 2 με 3 από αυτούς. Μάλιστα.